Η παραλία νίκησε την κάλπη. Η αποχή σε εθνικές εκλογές άγγιξε το 42,11%, ενώ σε επίπεδο Κρήτης η αποχή στα Χανιά άγγιξε το 40,65%, με το υψηλότερο ποσοστό αποχής να καταγράφεται στο Δήμο Καντάνου Σελήνου με 46,13%, ενώ το μικρότερο ποσοστό αποχής καταγράφηκε στα Νόγια με 27,9%. Ξάπλωσα λίγο, ξεκουράστηκα, είδα τηλεόραση και μετά ήρθα για μπάνιο. Οπότε τι περιμένετε για την επόμενη μέρα? Καλύτερη, άσπρη μέρα να είναι. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε σε λίγο θα δείτε το αποτέλεσμα, φαντάζομαι. Ναι, το βράδυ, μία και καλή. Δεν ξέρουμε καν τι θα είναι. Είναι έκπληξη, μάλλον. Ή το ένα ή το άλλο, το ίδιο πράγμα θα είναι. Λοιπόν, δεν αλλάζει τίποτα. Από εκεί πέρα, εμείς θα περνάμε καλά. Επειδή είμαστε παλιοί, τις περάσαμε τις αγωνίες, τις παιδικές αρρώστιες που λένε. Εντάξει. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Αρκετοί πολίτες απολάμβαναν χθες το απόγευμα το μπάνιο τους σε παραλίες, ενώ οι δροσερές βουτιές συνεχίστηκαν με τη δύση του ηλίου, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στο Ντομπρούκ και στην παραλία του Αρίνα. Φίλοι μας ήρθαν από τη Νότια Αφρική και κάναν παρέα, δεν με ενδιαφέραν οι εκλογές. Αφού τα ξέρουμε ποια είναι. Τα ξέραμε ήδη από μήνες τώρα πριν. Και τι περιμένετε για την επόμενη μέρα? Τίποτα. Λουόμενοι απολάμβαναν όμορφες στιγμές με συγγενείς και φίλους, ενώ φαίνεται ότι δεν είχαν μεγάλη αγωνία για το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Να περνάμε καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο, όπως μας είπαν. Στην υγεία του κόσμου όλου, να περνάνε καλά και ό,τι και να γίνει, εμείς είμαστε στην Κρήτη. Στην Κρήτη περνάμε καλύτερα από όλους. Το υψηλότερο ποσοστό αποχής σε επίπεδο χώρας καταγράφει ο νομός Φλόρινας, όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 62,78%. Υψηλά είναι τα ποσοστά αποχής στην Κεφαλονιά με 58,96%, στη Λακωνία με 56,37%, σε Βρετανία, Λέσβο, Αρκαδία και Χίο.